μικρή μου πατρίδα, ρηγμένη στη θάλασσα, στην πρώτη ματιά μου φαινόσουν πάντα ανάσα. Την πρώτη ρητίδα στα μάτια σου διάβασα, μικρή μου πατρίδα, μικρή μου πνοή. Μικρή μου πατρίδα, γλυκιά και παράξενη, σκληρή και ωραία, ζεστή και κατάξερη, δυνάστε σωτήρες, σε θέλουν φυλασθένοι, με ξένη την αναπνοή. Χιλιάδες παιδιά σου ρηγμένα στα πέρατα, μακριά απ' τις ρίζες, μακριά κι απ' τα τέρατα. Η πρώτη μαγιά σου, μυαλά τετραπέρατα, σου δίνουν φιλί τη ζωή. Κρατάς το ρυθμό σου στον τρίτο το πλάγιο, το όνειρο κάτω στα πόδια σου σφάγιο, ψηλά στην κορφή σου δοξάζεις τον Άγιο Χριστέ μου και λόγο τιμής. Στον άνεμο αφέθηκα και στη δική μου γνώμη, ταξίδι μου, ανάσα μου, αρμύρα ωκεανού. Το γέλιο σου ωρεύτηκα σαν ακριβή συγγνώμη. Απόψε παραμώσαμε σε σπίτι αλλού. Απόψε παραμώσαμε σε σπίτι αλλού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Πολλά και ενδιαφέροντα και τα σημερινά μας θέματα. Έχουμε αρκετές συνεντεύξεις σήμερα. Αρκετές συνεντεύξεις. Έχουμε συνέντευξη από τον έπαρχο, τον κύριο Μανώλη Μουσελή, με μια ενδιαφέρουσα θεματολογία. Ακριβώς. Από την ΑΝΕΚ, ναι. Όχι από την ΑΝΕΚ, από την... Όχι. ΑΕΝ. Από την ΑΕΝ. Την... Για τους προσομοιωτές. Τέλεια. Μας μίλησε ο από το Περιφερειακό έπαρχος, Συμβούλιο. Που θα γίνει... Θα γίνει μέσω διαδικτύου. Ναι, για τις ευχές του για τους καταστηματάρχες να κυλήσουν όλα ομαλά. Λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Μιλάει και για το θέμα του υποθαλάσσιου πάρκου, ότι και εκείνος συνέβαλε με την φιλική σχέση που έχει με τον κύριο Κόνσολα. Ναι, και είναι ικανοποιημένος πάρα πολύ. Ακριβώς. Γιατί μπαίνει σε μία ρότα. Ακριβώς. Και με τον κύριο Γιώργο Ρούσο έχουμε μία μικρή συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι τον συναντήσαμε εκεί στο λιμεναρχείο κοντά. Οπότε τον ζητήσαμε να μιλήσουμε. Μιλήσαμε λοιπόν με τον κύριο Ρούσο για το θέμα του υποθαλάσσιου πάρκου. Άλλωστε ήταν δήμαρχος όταν ξεκίνησε το χερσαίο κομμάτι. Μετά χάσανε τις εκλογές, δεν έγινε απολύτως τίποτα για το υποθαλάσσιο. Ξέρουμε. Περιεπλάκη. Η αλήθεια ήταν ότι δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, έπρεπε να γίνει νόμος, ζητούσανε 3 μίλια. Από τις ακτές, δεν ήταν τόσο εύκολο, δηλαδή 3 μίλια που να τα βρει στην Κάλυμνο. Όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολα και έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί πολύ έτσι σχολαστικά με το θέμα αυτό. Τελικά όμως το έκανε ο υφυπουργός τουρισμού, ο κύριος Μάνος Κόσολας, μαζί με τον δήμαρχο, τον κύριο Μπούκη. Ο κύριος Ρούσος μας λέει ότι βοήθησε και εκείνος πάρα πολύ. Ο κύριος Νικητιάδης. Και να πούμε ότι ο κύριος Ρούσος είναι και υπεύθυνος του τουρισμού, του κινήματος αλλαγής.
Έχει ένα ρόλο δηλαδή ο κύριος Ρούσος τώρα και ασχολείται ενεργά με αυτό το θέμα. Εισήγηση του κυρίου Νικητιάδη. Αυτή η συνεργασία που είχαν κάνει τότε συνεχίζεται και ο κύριος Νικητιάδης βλέπει στο πρόσωπο του κυρίου Ρούσου πολύ θετικά πράγματα. Ναι, γιατί τώρα ο κύριος Νικητιάδης Μπέτη με τον αθώο και το θάνατο του αείμνηστου Κρεμαστινού που ήταν αγαπημένου μας. Μεγάλη απώλεια για τον Δωδεκάνησα. Αυτό το κενό το καλύπτει πια δικαιωματικά. Ο κύριος Νικητιάδης. Έτσι ακριβώς. Και θα είναι, φαντάζομαι, και ο υποψήφιος πια βουλευτής θα το κάνει. Βέβαια. Λοιπόν, μετά μιλήσαμε με τον πρόεδρο των παράκτιων αλλιών, τον κύριο Κουλιά Μανώλη, ο οποίος και εκείνος ήταν ικανοποιημένος με τις εξελίξεις για το υποθαλάσσιο πάρκο, γιατί έχει πολλαπλά ωφέλη αυτό το κομμάτι. Όταν ολοκληρωθεί γενικότερα για την Κάλυμνο αλλά και για τους αλλείς. Μας είπε βέβαια και άλλα θέματα που αφορούν τον κλάδο του και είπε ότι πρέπει να διαβάσει και το νομοσχέδιο πολύ καλά και πολύ λεπτομεριακά για να μπορέσει να μας μιλήσει για περισσότερα πράγματα που αφορούν τον κλάδο τους, έτσι, τους παράκτιους αλλείς. Κάνοντας μια βόλτα στο λιμάνι του νησιού μας, πέρα από τα όμορφα σκάφη που θα δει κανείς, βλέπει και νεότευκτα, δηλαδή σκάφη τα οποία οι επιχειρηματίες τα ανακατασκευάζουν. Ένα τέτοιο τουριστικό σκάφος είναι του δρόσου του Μαμάχα, το αγόρασε από την Τουρκία, βάζει τις καμπίνες, θα το φτιάξει πειρατικό. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος πολύ πολύ δραστήριος. Πόσα σκάφη σου είπε ότι είναι αυτά τα... 17. Παναγία. Το 17ο είναι αυτό. Έχει όμως ταλέντο. Έχει ταλέντο. Έχει ταλέντο, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να πάρεις ένα παλιό σκάφος και να το φτιάξεις από την αρχή και να το κάνεις ολοκένουργιο και το κάνει και πειρατικό. Το κάνει με μέσα ραμποτέ, με ξύλινα. Χωρητικότητα 200 ατόμων. Το θέμα τώρα βέβαια ότι δεν θα λειτουργήσει φέτος, γιατί οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Και δεν το προλαβαίνει και φέτος. Ιδιαίτερες. Να δούμε τελικά πώς θα κινηθεί η διαδικασία τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο. Τα ημερόπλια δηλαδή αυτά. Μακάρι να δουλέψει όλος ο κόσμος, να ξεχρεώσουν οι άνθρωποι, να μπορούν να βγάλουν και το χειμώνα που θα έρθει και θα είναι δύσκολος. Λοιπόν, ανηφόρησε ο φακός του Κάλυμνος Νιούς, Μπέτη, στον Άγιο Σάβα, ήταν ο εσπερινός της απόδοσης. Δηλαδή είναι μια διαδικασία της εκκλησίας μας πολύ πολύ ιδιαίτερη. Να ο εσπερινός πριν την Ανάσταση, να ο όρθρος πριν την Ανάσταση, να και η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Ύμνη όμορφη. Ωραία, πολύ ωραία κατανυχτική ατμόσφαιρα. Ήταν και ο επίσκοπος ο Στρατονικίας, ο Στέφανος που ήρθε από τη Λέρο, ένας γλυκύτατος έτσι ιεράρχης, ψάχτες ωραίοι. Είχε κόσμο. Κόσμο όσο έπρεπε να είχε. Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση στους Αγίους Πάντες όπου είχε 4 καρέκλες, ελεύθερη η δεξιά, ελεύθερη η αριστερά και με ένα κορδονάκι κλειστές οι δύο οι εσωτερικές. Πολύ ωραία. Ναι, τάξη, πειθαρχία. Καλό είναι αυτό, από καλό αυτή είναι. Λοιπόν την όμορφη κατανυχτική ατμόσφαιρα έχω ορισμένες στιγμές. Πολύ ωραία. Και μετά... Μετά πήγες και στην Αγία Τριάδα στο Βαθύ. Τώρα γιατί πήγα στην Αγία Τριάδα, γιατί ο παπά Μακαρούνης, ο Μιχάλης, ο νέος ο παπάς, ήταν στη διαδικασία όλη αυτή στον Άγιο Σάβα. Οπότε μου λέει κύριε μάμα δεν θα έρθείτε και σε εμάς στο Βαθύ. Καλά έκανες και πήγες, πολύ καλά έκανες. Πήγα γιατί... γύρω στις 11 και 4 το βράδυ. Έφυγα γύρω στις 12, μία ατμόσφαιρα απίστευτη. Αρκετός κόσμος και εκεί με πειθαρχία. Λες και ήταν μια αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Πού ήταν τελικά. Ήτανε. Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ήταν. Λοιπόν, πολύ ωραία. Όλα αυτά θα τα δείτε. Εμείς να σας πούμε βέβαια ότι εντάξει, έχει αρχίσει και κυλάει η ζωή στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με τους παλιούς ρυθμούς, βέβαια όχι ακόμα τόσο καλά, αλλά έχουν ανοίξει οι καφετέρειες, τα εστιατόρια. Εδώ θέλω να πω... Ο κόσμος προσαρμόζεται, γιατί δεν ήταν εύκολο πράγμα η κλεισούρα 2,5 μηνών. Αλλά όχι όμως στις εκκλήσεις που κάνει η κυβέρνηση, που κάνουν οι αρμόδιοι επιστήμονες. Δηλαδή, προσέχετε, ρίξει στο σωρολόγιο στην Κάλυμνο. Κοίτα, δεν το πιστεύουμε, επειδή εδώ στην Κάλυμνο δεν είχαμε και κανένα κρούσμα και αυτό ήταν ευχής έργων, βέβαια. Είμαστε όλοι έτσι εφησυχασμένοι. Δεν θα πρέπει όμως, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό που λένε ότι πρέπει να πλένουμε πολύ τα χέρια μας, να φοράμε μάσκες όταν είμαστε σε εσωτερικό. Πας σε ιατρείο, πρέπει να φοράς μάσκα. Πας στο νοσοκομείο, πρέπει να φοράς μάσκα. Πας σε χώρους. Βέβαια, σε αυτούς τους χώρους. Όταν περπατάς έξω, δεν θα φορέσεις μάσκα. Όχι, αλλά εγώ βλέπω ότι δεν και απόσταση. Δεν πειθαρχούμε. Δεν πειθαρχούμε στην Κάλυμνο. Τα μικρά παιδιά, βέβαια, και οι έφηβοι είναι. Εκτός τόπου και χρόνου. Ανοίγουν τώρα και τα σχολεία, τα δημοτικά τη Δευτέρα. Οπότε. Ο χαμός του χαμού, ο χαμέ.
Τι θα γίνει, τα παιδιά όμως, δεν μπορούν πρέπει, να, δεν μπορούν να πιάσουν. Πρέπει να ανοίξουν και τα σχολεία. Ανοίξουν, ναι, βέβαια, αλλά... δεν γίνεται. Ναι, αυτό πρέπει να ανοίξουν και τα σχολεία. Είναι λοιπόν, ένα πρόβλημα. Εμείς δεν σας... Ναι. Να πούμε την ειδησούλα μας, την που την επαναλαμβάνουμε είναι... από ναι. την Τρίτη. Να σας πούμε λοιπόν ότι αυτή τη βδομάδα θα μας βλέπετε από τη συχνότητα της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε εδώ, μέχρι στην ίδια θέση, ναι, ακριβώς, και την ίδια ώρα. Από τη Δευτέρα όμως αλλάζουμε συχνότητα και ταξιδεύουμε και πάμε στη Ρόδο, στο Κόσμος TV, 2 η ώρα το μεσημέρι. Από τη Δευτέρα λοιπόν η εκπομπή μας θα είναι η Αγκαλύμνο τώρα, στην Ρόδο, 2 η ώρα το μεσημέρι, στο Κόσμος TV. Ναι, και τις ευχαριστήσουμε, θα τις πούμε αύριο. Αύριο. Ναι. Θα τα πούμε αύριο, γιατί οφείλουμε έτσι να φύγουμε. Η τελευταία μας μέρα. Να φύγουμε με ευγένεια και με... Και να ευχαριστήσουμε γιατί μας φιλοξένησαν. Ακριβώς τόσο καιρό. Ακριβώς. Και ήταν μια πολύ καλή συνεργασία. Και μια όμορφη εμπειρία. Λοιπόν. Ολοταχώς πάμε στο Δημήτρη μας να μας τα τακτοποιήσει και επανερχόμεθα. Πάρα πολλές συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Πού να πάμε? Να ξεκινήσουμε με τον έπαρχο. Δεν πάμε στον έπαρχό μας. Στο επαρχείο και στον έπαρχό μας, τον κύριο Μανώλη Μουσέλη. Ναι, ο Μανώλης ήταν. Ικανοποιημένος πάρα πολύ. Πολυπίκυλος, ναι, στη θεματογραφία αρκετά θέματα, του. Αρκετά θέματα. Ναι. Μας μίλησε για αρκετά θέματα. Βεβαίως με εκείνο που ξεκίνησε ήταν ότι ήταν ικανοποιημένος με την εξέλιξη που έχει πάρει το υποθαλάσσιο πάρκο. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί. Έχουμε το χερσαίο κομμάτι, ναι, έχουμε χρόνια. Το κτίριο που αρχίζει και καταραίει. Ναι. Εμείς έχουμε κάνει άπειρα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το θέμα και ένα πρόσφατο πριν από λίγες μέρες. Και η εξέλιξή του μας χαροποιεί όλους, διότι βλέπουμε ότι συντονίστηκαν οι πάντες για να γίνει αυτό. Ήταν στον αέρα το θεσμικό πλαίσιο, τώρα έγινε νομοσχέδιο, ψηφίστηκε στη Βουλή. Το ζήτησε και ο έπαρχος, ναι, από τον το ζήτησαν υφυπουργό όλοι. Όταν ήταν εδώ ακριβώς. Τελευταία και ήταν, ναι, σε εξέλιξη το νομοσχέδιο. Και υφυπουργός... θέλετε η Καλίνη και λέει ο έπαρχος. Ναι. Θέλουμε το υποθαλάσσιο να λήξει η εκκρεμότητα. Και ο Μάνος ο κόνσολας, μπράβο του. Ναι, ήταν. Μπράβο του. Ναι. Πολύ έβαλε το χεράκι τους, δηλαδή. Πολύ. Επικουρικά. Ο έπαρχος ευχαρίστησε και τον κύριο Παπά και τον κύριο Υψηλάντη. Βέβαια, γιατί ψήφισαν όλοι οι άνθρωποι. Βέβαια, σωστό. Βέβαια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και μας είπε και άλλα για το Περιφερειακό Συμβούλιο, μας είπε για τα καταστήματα. Για τους προσωμιωτές στην ΑΕΝ. Για όλα αυτά τα θέματα. Όπου είναι 750.000 μέσα από την περιφέρεια. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, στον κύριο Χατζημάρκο και σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους που ψηφίζουν τέτοια ωραία πράγματα. Πάμε! Ναι, ναι, πάμε. Με το φατό του Κάνοντος Μίσης σκεφτήκαμε το επαρχείο και τον έμαθα της Καλή, τον κύριο Μανώλη Μουσέλη, για μια σειρά από θέματα που έχουμε στην ατζέντα μας. Να ξεκινήσουμε βέβαια με τα καταστήματα που άνοιξαν. Καλημέρα κύριε Επαρχέ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, μια άλλη εποχή τώρα. Ναι, ήδη έχουμε μπει στο δεύτερο στάδιο. Λοιπόν. Αντιμετώπιση της πανδημίας. Εγώ να ευχηθώ στους συμπολίτες μας σε όλα τα καταστήματα της εστίασης που ήδη έχουν ανοίξει από την Δευτέρα να πάνε όλα καλά και να ή δυνατόν να καλύψουμε έτσι μεγάλο ποσοστό από τις περσινές μας, από τα περσινά μας ποσοστά. Βέβαια, σε καμιά περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τα ίδια ποσοστά, αλλά ή δυνατό να καλύψουμε το μεγαλύτερο δυνατό μέρος αυτού. Γνωρίζουμε τον τουρισμό, οι τουρίστες μας γνωρίζουν, τα νησιά μας είναι πρώτος προορισμός παγκοσμίως. Και η Ελλάδα γενικότερα. Και η Ελλάδα γενικότερα και έτσι ευελπιστούμε σε αυτά. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια υγειονομικά θωρακισμένη χώρα. Ήμασταν παράδειγμα αντιμετώπισης της πανδημίας και αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και οι υπόλοιπες χώρες. Έχει συζητηθεί αρκετά. Εμείς ως περιφέρεια προσπαθήσαμε πάρα πολύ και το γνωρίζετε αυτό από την αρχή, από το άκουσμα της πανδημίας, να εξοπλίσουμε
τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία μας με ό,τι μπορούσαμε, με από ιατροφαρμακευτικό υλικό, από αναπνευστήρες, από θαλάμους υποδοχής, από τους κλωβούς αρνητικής πίεσης. Όλα αυτά νομίζω ότι συνέβαλαν στα μέγιστα το να έχουμε στην περιφέρεια τα λιγότερα κρούσματα, 10 κρούσματα, και στα νησιά μας εδώ της επαρχίας Καλύμνου κανένα κρούσμα. Αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το τονίζουμε, ότι τα νησιά μας είναι ασφαλής υγειονομικάς προορισμός. Και βέβαια η ΟΜΗ γέννητος συμβεί κάτι, πάλι υπάρχουν λύσεις για όλα. Έτσι, αυτό το λέω και το τονίζω σε αντιπαράθεση με τις κατηγοριοποιήσεις των νησιών που ακούγονται τώρα τελευταία. Ουσιαστικά τι γίνεται, βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Δεν έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Έχουμε και κάποιους να βάζουν σε κατηγορίες τα νησιά μας. Ναι. Πρώτη ασφάλεια, δεύτερη ασφάλεια, τρίτη ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε. Όλοι μαζί ενωμένοι νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο για να καλύψουμε, όπως είπαμε, το καλύτερο δυνατό ποσοστό συγκριτικά με πέρσι. Ναι, είμαστε σε πολύ καλή εμείς φάση. Αυτό είναι γεγονός και το αναγνωρίζουν οι πάντες. Και ακούμε και πολύ καλοκαιρικά σχόλια από, από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Επαρχέ. Πάμε λίγο στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, που είναι ένα θέμα που μας, έτσι, πάντα μας ενδιαφέρει. Και ξέρουμε ότι βοηθήσετε πολύ για τους προσωμιωτές. Ναι, εδώ και ένα χρόνο ο Περιφερειάρχης έχει εξαγγείλει πρόσκληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας με περίπου ακριβώς 785.000 ευρώ για την ΑΕΝ, την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, για προσωμιωτές γέφυρας και για λοιπό εργαστηριακό υλικό. Από την ειδησιογραφία ενημερώθηκα και εγώ ότι προσφάτως συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής όλων αυτών των εργαστηριακών μηχανημάτων και σε μία πρώτη επαφή που είχα, θεωρώ ότι σε 2-3 μήνες θα βρίσκονται στην Ακαδημία μας όλα αυτά τα μηχανήματα και ξανατονίζουμε προσφορά της περιφέρειάς μας. Και να πω ότι έχω κάνει μια ήδη πρώτη επαφή και με τον νέο διοικητή της ΑΕΝ, τον Πλωτάρχη. Του ευχήθηκα καλή δύναμη στο έργο του και μάλιστα μετά από εσάς ακολουθεί και ένα ραντεβού εδώ στο επαρχείο με τον διοικητή για να δούμε κάποια θέματα της ΑΕΝ. Και φυσικά ένα από τα θέματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε είναι και το θέμα με τις προσωμιωτές και τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Ενημερωθήκαμε ότι τώρα τελευταία γίνονται όλες οι συζητήσεις με τηλεδιασκέψεις. Ναι. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Μας έκανε ο κορονοϊός να μπούμε και σε αυτό το στάδιο. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν σεμινάρια με τηλεδιάσκεψη, θα γίνουν για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ναι. Οι τηλεδιασκέψεις και στις πολιτικές συζητήσεις και στα περιφερειακά συμβούλια και στις οικονομικές επιτροπές, ειδικά τις περιφέρειες που είναι διασκορπισμένος ο κόσμος σε όλα τα νησιά, ήταν κάτι που το είδαμε τώρα και μπήκε στη ζωή μας και εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα καλά που θα πρέπει να κρατήσουμε από τον κορονοϊό. Λοιπόν, στη βάση αυτή πάνω εμείς είχαμε συστήσει στον κόσμο να μείνει μέσα στο σπίτι του ασφαλής. Ο κόσμος άκουσε και τις δικές μας οδηγίες και του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ και πετύχαμε πολλά πράγματα. Τώρα ερχόμαστε ως περιφέρεια να βοηθήσουμε στην επανεκκίνηση των καταστημάτων και της οικονομίας. Πώς θα το κάνουμε αυτό, εκπαιδεύοντας τους καταστηματάρχες και τους εργαζόμενους στην εστίαση και στο ξενοδοχειακό τομέα, αλλά και στις μεταφορές, ρεντεκάρ κτλ., με τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη μας, η οποία γίνεται πράξη μέσα από το ΚΕΚ γεννηματάς. Και αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, και θα έλεγα ως προτροπή σε αυτούς που μας ακούνε και ασχολούνται με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, να το κάνουν, να εγγραφούν στην πλατφόρμα του ΚΕΚ γεννηματάς, η οποία είναι στην διεύθυνση, δώστε μου μισό λεπτό, katarthisipnai.gr. Εγγράφοντας εκεί θα μπορούν να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια για την απόκτηση του διπλώματος των υγειονομικών πρωτοκόλων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κάθε επιχειρηματία και για τον κάθε εργαζόμενο, γιατί αφενός δείχνει στον πελάτη ότι γνωρίζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα
και αυτό το σέβεται ο πελάτης και νιώθει πιο ασφαλής το κατάστημα, το συγκεκριμένο που έχει εκπαιδευτεί για αυτά τα πρωτόκολλα, και αφετέρου αποφεύγει και τις παραβάσεις του νόμου, έτσι. Είπαμε ότι θα γίνονται ελέγχοι τήρησης των κανόνων, άρα όταν γνωρίζουμε τους κανόνες, τους στηρούμε. Επομένως, προτρέπω λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας από όλα τα νησιά μας που ασχολούνται με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού να κάνουν την εγγραφή τους και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν από το σπίτι τους εντελώς δωρεάν και να πάρουν και η βεβαίωση. Και να πούμε ότι αυτό έχει καταληκτική ημερομηνία. Η εγγραφή πρέπει να γίνει μέχρι το Σάββατο το ερχόμενο 35ου. Μάλιστα. Και θα ενημερωθούν με email ή SMS το κινητό τους πότε θα ξεκινήσουν τα σεμινάρια και τι θα κάνουν να τα παρακολουθήσουν από τον υπολογιστή τους. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Και πρέπει να ενημερώνονται οι πάντες. Αυτό είναι καλό και για τους ίδιους. Βέβαια. Εκτός των άλλων. Κύριε Υπουργέ, τι γίνεται με τις μελέτες για τα σχολεία? Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αφήσαμε λιγάκι όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, η πανδημία. Όμως, μόλις πριν μια εβδομάδα, με κάποιες κινήσεις οι οποίες έγιναν, έρχεται αύριο το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για να λάβει απόφαση να εγκρίνει τους όρους. Αύριο έχετε Οικονομική Επιτροπή. Αύριο, ναι, υπάρχει Οικονομική Επιτροπή. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή. Υπάρχει και η Οικονομική Επιτροπή και είναι, αν θυμάμαι καλά, στην πρόσκληση το 8ο θέμα, έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Καλλιμνίων για τις προαναφερόμενες μελέτες, τις οποίες τις έχουμε πει και παλιότερα. Να τις υπενθυμίσω ότι αφορούν μόνο στη στέγη του 5ου Δημοτικού Σχολείου, συντήρηση μόνο του 1ου Δημοτικού Σχολείου χώρας, αντικατάσταση κουφωμάτων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, αντικατάσταση κουφωμάτων στον Υπηαγωγείο Βαθύ και κουφώματα πάλι αντικατάσταση στο ΕΠΑΛ Καλλύμνου. Αυτές αύριο λαμβάνουν έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, που σημαίνει ότι αυτό που θα ακολουθήσει μετά θα πρέπει να είναι και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλλύμνου για τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, για να μπορέσει να συναυθεί η σύμβαση συγκεκριμένη και να προχωρήσουν τα έργα τα αυτά. Άρα είναι σε καλό δρόμο. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Όπως σας είπα, αύριο εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και φαντάζομαι θα έρθουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλύμνου θέμα. Πάντως, την διάσκεψη που λέγαμε προηγουμένως έχει βγει καλά στη ζωή μας. Θα κάνετε τώρα Περιφερειακό Συμβούλιο. Σωστά. Μέσω τηλεδιάσκεψης. Ναι. Είναι. Θα είναι το δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το προηγούμενο είχε γίνει 29 Τετάρτου, αν θυμάμαι καλά, ή 30 Τετάρτου, το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη και ακολουθεί τώρα το δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Φαντάζομαι ότι θα είναι και το τελευταίο με τηλεδιάσκεψη. Τον Ιούνιο που θα γίνει τέλος Ιουνίου θα πρέπει να θα έχουν ανοίξει και οι συγκοινωνίες και, και όλα. Θα πρέπει να παρευρεθούμε σε ένα από τα δύο νησιά που γίνονται με φυσική παρουσία ή στη Σύρο ή στη Ρόδο. Στο συγκεκριμένο το συμβούλιο είναι 11 θέματα, είναι μικρό συμβούλιο συγκριτικά με τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει που ξεπερνούσαν τα 25. Είναι 11 θέματα και έχουμε δύο θέματα στην ατζέντα που αφορούν την επαρχία Καλλύμνου. Το ένα έχει να κάνει με το πολιτιστικό κέντρο της Αστυπάλαιας, κάποιες τροποποιήσεις, και το δεύτερο έχει να κάνει με το λιμάνι του Αγαθονησίου, πάλι κάποιες τροποποιήσεις στην προγραμματική σύμβαση πάνω σε αυτό. Έχω μια πορεία, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ. Σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις που κάνετε, να, τώρα για το Περιφερειακό Συμβούλιο, βεβαίως είναι αναγκαίες και για εμάς που είμαστε εδώ τη σιωτική περιοχή, δεν είναι πολύ εύκολο να ταξιδεύει κανείς και με λόγω του κορονοϊού. Είναι όμως εύκολες αυτές τις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης? Θα σας πω. Εγώ από την αρχή της πανδημίας, πέρα από τα Περιφερειακά Συμβούλια, παρακολουθούσα με τηλεδιάσκεψη. Έχω παρακολουθήσει και συζητήσεις, συμμετείχα και σε ομάδες συζητήσεων και εργασίες με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους. Και αν θέλετε και από την προσωπική μου και από την επαγγελματική μου ζωή, συμμετείχα και σε 3 σεμινάρια. Ίσως είναι λίγο πιο κουραστικό να είσαι συγκεντρωμένο σε μία οθόνη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αποδοτικό. Ήταν αποδοτικό, η δουλειά έγινε. Και θέλω να πω ότι
Ειδικά στην περιφέρεια, που είναι μια πολύ νησιωτική περιφέρεια. Δεν λέω να γίνεται συνέχεια, αλλά όταν τίθενται κάποια έκτακτα θέματα, προκειμένου να περιμένεις τον επόμενο μήνα, γιατί κάθε μήνα γίνεται Περιφερειακό Συμβούλιο, να συγκαλέσεις με έξοδα, με χίλια δύο πράγματα, ταλαιπωρία κτλ., δεν είναι τίποτα να μπούμε όλοι στην οθόνη μας μπροστά στον υπολογιστή μας για μία-δύο ώρες και να λύσουμε τα έκτακτα θέματα. Σε αυτή την περίπτωση λέω ότι καλό είναι να το διατηρήσουμε. Λοιπόν, και φυσικά, βέβαια, μην ξεχνάμε και τον έπαρχο της Καλύμνου, έτσι, σε επαφές με τους δημάρχους, με τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια. Όλα αυτά είναι σημαντικό. Τα είχαμε αυτά τα εργαλεία και τους υπολογιστές τα είχαμε και τα κινητά και τα προγράμματα. Απλά δεν τα είχαμε σε λειτουργία, δεν τα είχαμε συνηθίσει. Τώρα όμως μας επιβλήθη κάτι και αυτό νομίζω ότι είναι προς το καλό μας. Κύριε Πορχέ, εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, αυτό που θα ήθελα να πω είναι να εκφράσω την ευαρέσιά μου και τη χαρά μου για την καλή εξέλιξη που είχε τελικά το θέμα με το καταδυτικό πάρκο της Καλύμνου και γενικά με τον καταδυτικό τουρισμό που είχαμε στο νησί μας. Θυμάστε πολύ καλά ότι ήταν ένα από τα πρώτα θέματα και ίσως το πρώτο θέμα το οποίο είχα θέσει στον Υφυπουργό του Τουρισμού, τον κύριο Κόνσαλο, όταν επισκέφθηκε το επαρχείο στις 6 του Μάρτη και μετά ακολούθησε και συνάντηση και με τον Δήμαρχο Καλυμνίων. Μου είχε πει ο Υφυπουργός ότι ετοιμάζεται τότε να έρθει το νομοσχέδιο και τα λοιπά και του είπα ότι θα πρέπει να δούμε τα θέματα της Καλύμνου με τις ενάλλειες αρχαιότητες και με θέμα των ηχθειοκαλλιεργειών που έχει τεθεί και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Παρακολούθησα το θέμα πάρα πολύ στενά από την προπαρασκευαστική επιτροπή στην οποία ήρθε το θέμα και υπήρχε μια συνεχής επικοινωνία με τον Υφυπουργό και όταν το θέμα συζητιόταν και στη Βουλή πάλι υπήρχε μια επικοινωνία με συνεργάτη του Υπουργού. Είχαμε ένα αίσιο τέλος, ένα ευχάριστο τέλος για το νησί μας και γενικά για τον καταδυτικό τουρισμό που οφείλεται εν πρώτης στον Μάνο τον Κόνσολα, τον Υφυπουργό και βέβαια στήριξαν τα θέματα αυτά και οι βουλευτές μας Παπάς και Υψηλάντης μέσα στη Βουλή. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και πρέπει να το πω ότι ελήθη το θέμα, τα προβλήματα της Καλύμνου, έγινε μια σύμπραξη πάρα πολλών ατόμων. Το θέμα ελήθη από τον Υφυπουργό μας, ο οποίος Υφυπουργός μας έχει ταυτότητα, είναι Υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα ελήθη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Από εδώ και πέρα περιμένουμε να γίνουν τα επόμενα βήματα, οπότε να έχουμε ένα υποθαλάσσιο πάρκο. Μην ξεχνάτε και αυτό που έχουμε εξαγγείλει και ως περιφέρεια. Στηρίζουμε τον καταδυτικό τουρισμό, στηρίζουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ήδη έχουμε εντάξει δύο καταδυτικές διαδρομές στο πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδα, δύο καταδυτικές διαδρομές για την Κάλυμνο και νομίζω αυτό θα συμβάλλει στα μέγιστα, ώστε η Κάλυμνος πέρα από παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης να γίνει και παγκόσμιος προορισμός κατάδυσης. Μάλιστα. Κυρία Μπρίχη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ελάτε να πάμε τώρα στον κύριο Ρούσο, τον πρώην έπαρχο Καλύμνου. Τον οποίο συναντήσαμε. Στο λιμάνι. Ναι, στο λιμάνι. Μόλις τον είδαμε, είπαμε: για ελάτε κι εσείς εδώ, γιατί έχει ρόλο σημαντικό και εκείνος και ο κύριος Ρούσος, διότι επί της δημαρχίας του ξεκίνησε το υποθαλάσσιο πάρκο. Όμως ο κύριος Ρούσος είπε: θέλω να είμαι ειλικρινής, και αυτή η ιδέα ήταν του κυρίου Γιώργου Κατσοτούρχη. Έτσι ξεκίνησε την συνέντευξή του. Από εκεί και πέρα λέει εμείς τρέξαμε όλοι γιατί το εστερνιστήκαμε. Θεωρήσαμε ότι για την Κάλυμνο είναι μια μεγάλη πηγή εσόδων, ένα υποθαλάσσιο πάρκο, αλλά κολλήσαμε στη γραφειοκρατία. Και αναφέρθηκε βέβαια και σε αυτό στη γραφειοκρατία, όμως από εκεί και πέρα προχώρησε, έχει και εκείνος το μερίδιο συνέβαλε της... και αυτός, συνέβαλε ναι. Και αυτός, πέρα από ότι επί δημαρχίας του έγινε το χερσαίο τμήμα και όταν χρειαζόταν ορισμένες παρεμβάσεις, συζητήσεις κλπ. Έχει ασχοληθεί αρκετά. Μέσω του κυρίου Μπούκη διαβιβάστηκαν δήμος, κόνσολας, Νικητιάδης, έγινε μια ωραία ομάδα και να το αποτέλεσμα το θετικό. Το πάμε να το δούμε. Θεωρούμε ευτυχή συγκυρία που συναντήσαμε έξω από το λιμεναρχείο τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ρούσο, όπου αφού έχουμε το θέμα με το υποθαλάσσιο πάρκο και έχει πια αναζωπηρωθεί και ελπίζουμε επιτέλους να το φτιάξουμε αυτό το υποθαλάσσιο κομμάτι, θεωρήσαμε ότι ο κύριος Γιώργος Ρούσος ήταν ο πρωτεργάτης, ό,τι θεωρήσαμε έτσι είναι. Επί δημαρχίας του ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, άρα έχει λόγο και μακάρι να βοηθήσει ώστε το υποθαλάσσιο πάρκο να ολοκληρωθεί.
καλή σας μέρα. Χαίρομαστε πολύ που σας βλέπουμε. Θέλω οπωσδήποτε να διευκρινιστεί ότι δεν επιδίωξα την συνάντηση. Όχι. Σας συναντήσαμε εμείς και μάλιστα σας φωνάξαμε. Συγγνώμη, μια στιγμή είναι κάτι επίγον. Σας ζητώ συγγνώμη. Τηλεφώνημα, φεύγει το περίπτερο από το Καντούνι, ναι, από την Πατέα, αλλά είναι και αυτό σημαντικό. Πιο σημαντικό όμως είναι εδώ με τον κύριο Ρούσο. Τελειώνουμε με εσάς και φεύγουμε, κύριε Ρούσο. Ελάτε, κύριε Ρούσο, για. Λοιπόν, εγώ δεν είχα σκοπό να βγω τώρα να πω κάτι. Γιατί τα πράγματα βαδίζουν καλώς. Και άμα βαδίζουν καλώς, δεν χρειάζεται να λέμε. Ναι, αλλά βοηθήσατε. Εσείς ξεκινήσατε αυτό το έργο. Την επιδημαρχία σας. Επειδή όλα αυτά είναι ευαίσθητα στις ψυχές των ανθρώπων, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο και σωστό. Την ιδέα δεν την είχα ποτέ. Δεν ήξερα εγώ πέρα από το θαλάσσιο πάρκο. Την ιδέα μας την έβαλε σε όλους ο Γεώργιος Καρτοτόφης. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, από εκεί και πέρα, εγώ δούλεψα. Ναι. Δούλεψα πάρα πολύ. Αυτό. Και το κάναμε όσο το κάναμε και το πήγαμε όσο το πήγαμε. Και το 2014 έγινε το πρόβλημα κακός, που δεν το προλάβαμε τότε. Αλλά έγινε τέλος πάντων. Ναι. Εγώ δεν ήμουν πουθενά. Το πρόβλημα με τα 3 μίλια. Ακριβώς, απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους, υποθαλάσσιους κλπ. Έκτοτε θα μπορούσε να λυθεί σε ένα μήνα μέσα. Προσωπικά ήμουνα στην εκπομπή σας στο καναλί, όταν κάλεσα τον Κώστα το Δαΐρη και του λέω φώναξε με πάνω στην τεχνική υπηρεσία, σας άκουσα. Ναι. Να το φτιάξω. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Θα το φτιάχνω ο Κουλουμπής, θα το φτιάχνω ο ένας, θα το φτιάχνω ο άλλος, δεν φταίει ο Κώστας. Απλά λέω πώς ξεκίνησε εκείνη τη στιγμή. Πέρασαν τα χρόνια από το 15, σας παρακαλώ. Μέχρι σήμερα. Βγήκε ο κόνσολας. Ο κόνσολας είναι το δεκανής. Το πρώτο λοιπόν που έχω να πω εγώ είναι συγχαρητήρια στον κύριο κόνσολα. Ναι. Αυτό έχω να πω. Διότι και έμαθε το πρόβλημα και τα έμαθε από μια εμπεριστατωμένη εισήγηση του Μιχάλη Τουμπούκη, η οποία είναι το κλειδί στην όλη υπόθεση, ας πούμε, η οποία πήγε επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε αυτή η εισήγηση του Κούλου. Ναι. Είχε πει και στον κύριο Κούλου. Και δεν προλάβανε αυτή. Έγινε δεκτή όμως να προχωρήσει την γραφειοκρατία του Υπουργείου Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, που είναι ο κόνσολας, το ίδιο κόνσολας. Το έκανε δηλαδή. Απαλήθη όλη αυτή την ιστορία με τα 3 μίλια. Ναι. Τώρα, καθώς γινόταν όλο αυτό, να σας δώσω μια είδηση. Ο Νικητιάδης με έβαλε στον τομέα τουρισμού του Πασόκ. Δηλαδή τώρα είσαστε στον τομέα του Πασόκ. Ναι. Στο Κινάλ, στο Κινάλ. Κινάλ. Πασόκ, το Κινάλ. Λοιπόν. Κίνημα αλλαγής. Είμαι εκεί λοιπόν. Ναι. Οπότε εδώ και 3-4 μήνες δουλεύω εκεί. Δουλεύω, πώς θα μην πει. Ενώ εργάζομαι για τον τομέα τουρισμού με την προεδρία του. Κάνουμε και τηλεδιασκέψεις. Consulting. Consulting. Άρα έχετε προχωρήσει δηλαδή. Ναι, και κάναμε ολόκληρη εισήγηση. Ναι. Προσωπικά έκανα την εισήγηση που αφορούσε τον καταδυτικό τουρισμό. Μάλιστα. Αυτή η εισήγηση του καταδυτικού τουρισμού είναι αυτή τη στιγμή πολιτική, πολιτική κοινάλ. Ναι. Που κάναμε εμείς. Και αυτή εισηγήθηκε και ο Νικητιάδης, ο οποίος να είναι καλά, έβαλε δηλαδή, όχι μόνο τα έκανε δεκτά αυτά. Και, ναι. Και κατετέθη αυτή η πολιτική και λέμε και άλλα πολύ, πολύ σημαντικά, ναι, όσο και τα τοπικά μας. Λέμε και αυτό, το συζητούσαμε με τον κύριο Κόνσολα το τελευταίο διάστημα. Συζητούσαμε τον Κόνσολα. Ενδιαφέροντα μας λέτε, κύριε. Σας δίνω και μεγαλύτερη είδηση. Βέβαια. Υπάρχει επίσημη, επίσημη, δεν ξέρω, εγώ το ανακοινώνω τώρα. Συνεργασία του Κινάλ με τον υφυπουργό κύριο Κόνσολα. Πολύ καλό αυτό. Δηλαδή ο Νικητιάδης ήταν προχωρημένο, γιατί ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον κόνσολα για να γίνουν όλα αυτά. Και φτάσαμε στο τέλος, όπου με τη συνεργασία του Κούρκη που του ζήτησα να μην τυχόν εμένα μου ξεφύγει κάτι. Ναι, ναι. Καθώς έκανα εγώ τα δικά μου και τις εισηγήσεις μου, υπάρχουν βέβαια όλα αυτά για το τεκμήριο της υπόθεσης και την ιστορία. Αδιάψευστα. Ερχόμουν εδώ πέρα και τον έβαζα να ξεσκονίζει, γιατί βλέπει και το ματάκι του. Σωστά. Πολύ καλά και τα ξέρει. Οπότε την τελευταία μέρα στην κυριολεξία παίρνει χαμπάρι ο Μπούκης καινούργιο πρόβλημα, το οποίο χώθηκε την τελευταία μέρα. Δηλαδή όλες τις προηγούμενες μέρες, όλες τις προηγούμενες μήνες δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, και την τελευταία λέμε εντάξει, και είχαμε κανονίσει να βγει και ο Μπούκης στη Βουλή να μιλήσει. Ήρθα εδώ για ένα τελευταίο χτένισμα εν ώψη του ότι θα έβγαινε στη Βουλή να μιλήσει, και όπως διαβάζαμε ξανά, μου λέει ρε Γιώργο, εδώ πέρα λέει κάτι άλλο. Ναι.
Λέω τι λέει. Και το κοιτάζουμε όλοι μαζί. Και ήταν η διάταξη, η καινούργια διάταξη, ότι πρέπει να απέχουμε το υποθαλάσσιο 1000 μέτρα από ηχθειοκαλλιέργεια. Τρελαθήκαμε. Επί τόπου έγιναν εισηγήσεις που έπρεπε. Προσωπικά με πήρε ο κόνσουλας εμένα τηλέφωνο. Και το εξηγήσατε. Και, και μου είπε, βεβαίως, την εισήγηση Μπούκη όπως έγινε. Την έστειλα εγώ. Ο κόνσουλας μου λέει: μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί παραλίγο να πάθουμε μεγάλη ζημιά. Ναι. Και όπως ακριβώς το εισηγηθήκαμε αυτό, το απάλληψε και αυτό και είμαστε όλοι μια χαρά χαρούμενοι. Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ βγήκε ο Δήμαρχος. Ναι. Οπότε αυτό στέφθηκε. Ναι. Οπότε από τη στιγμή που βγήκε ο Δήμαρχος, δεν χρειάζεται να βγει ο Δήμαρχος. Ναι, σωστά. Ναι. Στέφθηκε λοιπόν αυτό με την δημαρχιακή σφραγίδα, να το πούμε έτσι. Καλό αυτό. Καμιά φορά είναι απαραίτητα αυτά. Ναι, βέβαια. Και τώρα ελπίζω να προχωρήσουν τα πράγματα. Εγώ είμαι προσωπικά στη διάθεση της Καλύμνου. Να βοηθήσετε. Όπου χρειαστεί, εννοείται, χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα, να βοηθήσουν. Κύριε Ρούσο, είχαμε δίκιο λοιπόν που σας είδαμε απέναντι να κάθεστε και φωνάζαμε ο μάμας ιδιαίτερος που έχει φωνή πολύ δυνατή. Κοίταξε, και εγώ έχω ένα κακό. Δεν ήθελα εγώ να βγω τώρα να πω. Γιατί? Αλλά από τη στιγμή που λέω, δεν μπορώ να πω και μισές αλήθειες. Έτσι. Να σας πούμε κάτι, κύριε Ρούσο. Για ποιο λόγο να μην βγω. Ωραία η ταπεινότητα. Ωραία η σεμνότητα για ένα πολιτικό πρόσωπο και όπως εσείς που υπηρετήσατε την Κάλυμνο από τη θέση του Δημάρχου επί 8 χρόνια. Όμως οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ακριβώς. Θα σας πω, το είπα και στον κύριο Μπούκη, ότι ο κύριος Δήμαρχος θες αναφέρθηκε σε εσάς. Ότι αυτό το πρώτο στάδιο ανήκει αποκλειστικά στη Δημαρχία του Ρούσου. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να λέγονται. Σε όλα τα στάδια θα είμαστε μέσα, κύριε Χαραμαντάκος, και σε αυτό. Πολύ ωραία. Αλλά εδώ, πέρα από τα δικά μας εδώ, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που εγώ το βίωσα και το χαίρομαι. Χωρίς κορυφαίες πολιτικές διαδικασίες και δεσμεύσεις, έχουμε δύο δικούς μας εκπροσώπους. Ναι. Ο ένας του την άλλου, ο Γιώργος ο Νικητιάδης. Ναι. Και ο άλλος ο κόνσολας. Ο Μάνος ο κόνσολας που είναι που πήρε τη θέση του Νικητιάδη, ακριβώς την ίδια θέση, στο Υπουργείο Τουρισμού. Ναι, ο ένας του την άλλου, ο άλλος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Άρα μπορούν να κάνουν πάρα και μπορέσανε με τη βοήθειά μας και συνεργαστήκανε και λύσανε πρόβλημα. Έτσι. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει, για να κάνω τώρα εγώ την κριτική μου, έχει κάνει ένα, κατά τη γνώμη μας, και αυτή είναι η βασική διαφωνία που εισηγήθηκα εγώ και είναι δεκτή και είναι θέση κοινάλ αυτού, πάει και κάνει ένα συμβούλιο κατά δυτικού τουρισμού, άσχετα από τα καλύμνικα τώρα, έτσι. Συμβούλιο κατά δυτικού τουρισμού και εκεί τους αναλύω πλήρως ότι αυτό είναι μια περιττή γραφειοκρατία. Αντί γι' αυτό, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Διαρκές επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του κατατικού τουρισμού που θα διαρθρώνει το κράτος από την κυβέρνηση μέχρι και τον τελευταίο Δήμο, κοινότητα και φορέα υλοποίησης, όπου εκεί πέρα μέσα συγκροτημένα και δομημένα θα κυνηγάμε τους στόχους και τα οράματα όλοι σε μια διάθεση, σε μια δομή. Αυτό το έχει εισηγηθεί ο Γιώργος Ζωτηδιάδης. Δεν περιμένουμε πλέον, κρίθηκε. Ήταν μια ατυχής πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας που δεν πιστεύω την δική της. Έτσι, από αυτά που έθεσα εγώ με το Φουνικητιάδη πάνω. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι είναι επιβολή της γραφειοκρατίας του Υπουργείου Τουρισμού. Αυτή για να θέλουν να ελέγχουν. Αν καταφέρουμε αυτή να παρακάμψουμε θα είναι όλα καλά, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή μας την συνάντηση. Δηλαδή ήταν ευχής έργο. Και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί έχετε ρόλο. Τώρα πια. Δεν ξέρω, αφενός, δεν είναι το μόνο. Ο Μιχάλης έκανε τα δύο κρίσιμα. Τα δύο κρίσιμα πράγματα. Με τον αφανή τρόπο που ξέρει και δούμε. Το πρώτο ήταν εγώ και 2-3-4 χρόνια την εισήγηση πάνω σε αυτή που βασίστηκε η αλλαγή. Ναι. Σε σχέση με τα αρχαιολογικά. Και το δεύτερο, την τελευταία ώρα. Για τις ηχθειοκαλλιέργειες. Πήρε χαμπάρι τις ηχθειοκαλλιέργειες και μαζί φτιάξαμε την δεύτερη εισήγηση. Χαιρόμαστε να έχουμε τέτοιους πολιτικούς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, να η Κάλυμνος στο... είναι το νησί των... των Ψαράδων, των Σφουγγαράδων και των Ψαράδων. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς συναντήσαμε τον πρόεδρο των Ψαράδων, τον κύριο Μανώλη Κουλιά, στην Ιχθυόσκαλα, εκεί στο Καΐκι του, βγήκε έξω, μας είπε ότι είναι και εκείνος πολύ χαρούμενος για το θέμα του υποθαλάσσιου πάρκου. Έχει
πολλαπλά ωφέλη αυτό όταν θα γίνει στην Κάλυμνο. Είπε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να το διαβάσει, να δει τι ακριβώς αφορά τους παράκτιους αλληλείς, για να μας μιλήσει πιο αναλυτικά. Ξεχαστήκαμε. Βεβαίως, ναι. Και εμείς ξεχαστήκαμε. Δεν πειράζει. Βεβαίως, ο κύριος Μανώλης Κουλιάς είπε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει με τους ψαράδες, όμως αυτά θα τα πούμε σε άλλη μας συνέντευξη. Και αρκέστηκε να πει ότι εκείνο που ενδιαφέρει τώρα πρέπει να το δώσει τις λεπτομέρειές του. Βεβαίως. Και να μιλήσω. Και μίλησε για θέμα των ψαράδων. Ναι, ότι είναι σε εξέλιξη κυρίως το 800 ευρώ που θα πάρουν. Είχε μια επαφή με αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα. Ωραία, ωραία. Πάμε να το δούμε. Με το φακό του Κάλυμνος News ήρθαμε εδώ στην Ιχθυόσκαλα, όπου συναντήσαμε τον κύριο Μανώλη Κουλιά, τον πρόεδρο της Παράκτειας Αηλίας. Το θέμα με το υποθαλάσσιο πάρκο και το θεσμικό πλαίσιο είναι πια γεγονός. Τα πράγματα προχωρούν πάρα πολύ καλά, οπότε ήρθαμε να δούμε τι γίνεται και με τους παράκτειους αηλίες. Καλημέρα, κύριε Κουλιά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μια θετική εξέλιξη αυτή, όντως, για την Κάλυμνο, για το νησί μας. Ένα αίτημα το οποίο το διεκδικεί η Κάλυμνος εδώ και χρόνια, με τα διάφορα προβλήματα που υπήρχαν. Ωστόσο, ξεπεράστηκαν. Θέλω να πω τα συγχαρητήριά μου στον Υφυπουργό, σε όλους τους βουλευτάδες, στον Δήμαρχο, όσοι αγωνίστηκαν για το πράγμα αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια οικονομική ανάσα για τον τόπο μας. Η Κάλυμνος έχει τη φήμη, διεθνής φήμη για την κατάδυση μέσω της προκαλίας. Θα αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι για την οικονομία του τόπου. Τώρα, για τους παράκτιους αλληλείς, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω διαβάσει λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων το νομοσχέδιο. Ναι. Θα ήθελα να το διαβάσω, να δω αν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, γιατί πάνω απ' όλα η θάλασσα είναι για τους ψαράδες. Να δούμε τι είδους περιορισμοί θα υπάρχουν. Και θεωρώ ότι με συνεννόηση με τον Δήμο και τις τοπικές αρχές θα ξεπεραστούν κάποια προβλήματα αν προκύψουν. Ναι. Θα το διαβάσω και να δω τι γίνεται. Αν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, θα κυλήσουν ομαλά. Ούτως ή άλλως υπήρχε σύμφωνη γνώμη των παράκτειων αλληλείων για την περιοχή μπροστά, μιλάμε τώρα όταν γινόταν. Οπότε θεωρώ ότι και εμείς θα ωφεληθούμε προς το γενικό σύνολο του νησιού. Αυτό θα είναι καλό. Θα το δούμε. Απλά θέλω να διαβάσω το κομμάτι αυτό. Η αλήθεια, θέλω να διαβάσω το νομοσχέδιο και μετά να το ξανακουβεντιάσουμε να δούμε. Μπορεί και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να κυλήσουν όλα ομαλά. Θα περιμένουμε εμείς να το διαβάσετε. Οπότε να ξαναμιλήσουμε. Υπάρχουν τώρα άλλα δύο θέματα που είναι σε κρεμότητα. Είναι το 800 ευρώ η ειδική αποζημίωση, η οποία δεν την έχουν πάρει ακόμα τα σκάφη που είναι συμπλειοκτησίες. Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τον Υφυπουργό, τον κύριο Βεσσερόπουλο. Χθες το βράδυ, μάλιστα, μιλήσαμε σαν Πανελλήνια Ένωση στις 12 το βράδυ. Από μόνος του άνθρωπος πήρε τηλέφωνο και διαφέρθηκε. Μας ζήτησε τους κωδικούς που έχουν σαν έναρξη δραστηριότητα συγκεκριμένες μορφές επιχειρήσεων στη ΔΟΗ. Του τις δώσαμε και μας υποσχέθηκε ότι από το απόγευμα σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα αρχίσει να καταβάλλονται. Υπάρχει άλλο ένα θέμα σε κρεμότητα το οποίο τρέχει. Είναι η εγγραφή στον ΟΠΚΕΠΕ, των ψαράδων. Mm-hmm. Ο ΟΠΚΕΠΕ είναι το Μητρό Αγροτών, Παύλα Αλιέων. Είναι υποχρέωση με βάση του νόμου του κράτους από τον Μάρτιο. Εκεί πρέπει να γραφτούμε όλοι οι αλληλείς. Απλά η διαφορά είναι η εξής, ότι εκεί γράφονται μόνο αυτοί που ασχολούνται αποκλειστικά με την αλληλεία, με το επάγγελμα. Δεν υπάρχει δηλαδή να υπάρχει κάποιο δεύτερο εισόδημα, είτε από σύνταξη είτε κάτι άλλο. Δεν έχουν δικαίωμα. Το λέμε στους συναδέλφους αυτό για να μην υπάρξει πανικός, ότι εκεί αφορά αποκλειστικά μόνο τους αλληλείς. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει όμως και θα έχει σχέση και με το δεύτερο κομμάτι της επιδότησης από το Υπουργείο μέσω της Ευρώπης. Μάλιστα. Ξεκαθαρίζουν δηλαδή τα πράγματα. Ναι, είναι κάτι που το ζητάμε και εμείς. Το θέλουμε αυτό. Το θέλουμε. Ωραία. Να υπάρξει καθαρίνωση στον κλάδο. Άλλο τίποτα δεν έχουμε. Να είστε καλά. Σε αναμονή θα είμαστε. Σε αναμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
Ελάτε να πάμε τώρα στο λιμάνι μας, που όταν κανείς κάνει μια περιμετρική βόλτα θα βρει μια πλούσια θεματογραφία. Εμείς είδαμε ένα και σκάφος και ωραία σκάφη. Θαυμάζει και ωραία σκάφη, τα οποία έρχονται απ' έξω και τα βλέπουμε και τα χαιρόμαστε. Όμως έχουμε και ανθρώπους που έχουν τέτοιο ταλέντο που δεν μπορείτε να φανταστείτε και φτιάχνουν ωραιότητα σκάφη. Και μάλιστα έχει φτιάξει ο συγκεκριμένος, ο κύριος Σαρούκος, μαμάχας δρόσος, τον ξέρει όλος ο κόσμος, λοιπόν, έτσι το ξέρει. 17 παρακαλώ σκάφη, όταν το ρωτήσαμε ποιο είναι αυτό στη σειρά μας, είπε το 17ο. Και κάνει και πολύ ωραία. Τώρα αυτό το κάνει έτσι πειρατικό. Το τουριστικό κάνει, είναι, ναι. 200 το μεταφέρει. Ξύλινο. Ξύλινο, δεν θα δουλέψει φέτο. Εντάξει, το ξεκίνησε. Είχε και ξεκινήσει μάλιστα και ένα πλωτό εστιατόριο. Είχε φτάσει στη βάση του, αλλά τα πρακτορία του είπαν εξηγεί, ότι. Εξηγεί και ναι, ποιο θέλουμε λόγο. Κόσμο να μεταφέρει. Κόσμο. Οπότε για να μην χάσει την πρακτορία, πονηρός, έξυπνος δραστήριος επιχειρηματίας. Αφήνω αυτό στην άκρη και θα το τελειώσω όμως κάποια στιγμή και βάζω μπροστά ένα άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε έναν ικανότατο άνθρωπο της θάλασσας. Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου εδώ κατασκευάζεται ένα καινούριο πλοίο. Ο δρόσος, ο Σαρούκος, κοινός μαμάχας, γιατί έτσι τον ξέρουν όλοι, βρίσκεται δίπλα μου. Είναι ο άνθρωπος που τα χέρια του πιάνουν πάρα πολύ. Εμάς μας έχει εκπλήξει. Είναι εντυπωσιακό το τι φτιάχνει αυτός ο άνθρωπος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Μόνο για να ξέρετε, αυτό είναι το νούμερο 17 πλοίο που φτιάχνει. 17. Το 17ο δηλαδή. Το 17ο. Σας είχα πει πέρυσι ότι θα τελείωνα το πλωτό εστιατόριο. Αλλά λόγω του ότι τα γραφεία μου χρειαζόταν ακόμα και άλλο σκάφος, γιατί όπως βλέπετε κάθε μέρα φέρνω 400-500 άτομα εδώ. Προτίμησα, για να μην χάσω τα γραφεία από ανταγωνιστές, να πάω στην Τουρκία να αγοράσω ένα άλλο πλοίο, είναι 26 μέτρα πλοίο. Και το έφερα και το κατασκευάζω από την αρχή. Βέβαια δεν προλαβαίνω φέτος, αλλά θα είναι έτοιμο για κανονικό για του χρόνου. Και δεν μου λέτε κάτι, πώς θα το φτιάξετε? Βλέπουμε εδώ γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Κοίταξε, αυτά συνήθως τώρα οι τουρίστες τραβάνε τα πειρατικά. Ναι, πειρατικό. Λοιπόν, τα γραφεία ζητάνε για πειρατικά πλοία. Εντάξει, τους το κάνω πειρατικό. Τι να κάνω. Και οι τουρίστες τους αρέσει, έτσι? Ναι, τους αρέσει πολύ στο πειρατικό. Μέσα πώς θα το φτιάξετε? Μέσα, αν μπείτε και το πάρετε μια φωτογραφία, ναι, είναι όλο μέρα μποτέ παλιό να φαίνεται, ναι, θα γίνει λούστρος και αυτά. Εντάξει, έχω φτιάξει πολυεστερικά, θα μπουν πίσω οι πειρατές, όλο αυτό το αχταπόδι, ναι, με τον άνθρωπο, ναι, το έχω εκεί, και θα πιστεύω να το τελειώσω. Η επόμενη κίνηση θα είναι το εστιατόριο. Πρέπει να τελειώσει αυτό και μετά να πιάσουμε αυτό. Και αυτό θα κάνει εκδρομές εδώ? Ναι, από κο. Θα φέρνει κάθε μέρα 200. Είναι 200 θέσεων. 220 βγάζει, στους 200 θα σταματήσει. Ωραία. Λοιπόν, εμείς... Τι όνομα θα έχει? Μπράιαν. Μπράιαν. Ναι. Βίρον ελληνικά. Ναι, 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 ναι. Μπράιαν. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ναι, αν θέλετε μπέστε μέσα, ναι, ρίξτε μια ματιά. Τώρα αυτές τις μέρες αρχίσω να επισκευάζω το άλλο, γιατί μας είπανε τα γραφεία στις 10 Ιουλίου, ναι, πιάνομαι δουλειά. Βέβαια δεν ξέρουμε πόσο κόσμο θα φέρουνε, αλλά ελπίζω να φέρουνε για να κινηθούμε. Το ευχόμαστε για όλους να δουλέψετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι αρκετά εντυπωσιακό στο εσωτερικό του, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι όλο ρομποτέ. Θα γίνει ένα μπαρ που θα είναι στη μέση, καθιστικό γύρω-γύρω. Εδώ είναι οι τουαλέτες, δύο αντρικές, δύο γυναικείες. Ενώ υπάρχουν κάτω δωμάτια, τις κάνω πάνω για τα αμαία. Γιατί τώρα ζητάνε και τα αμαία. Πιστεύω δηλαδή, εάν δεν έπιανα δουλειά τώρα, αυτό σε 1,5 μήνα ήταν τελειωμένο. Αλλά με πιέζει για να πιάσω δουλειά στα άλλα. Εντάξει, λογικό είναι. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό, θα γίνει πολύ όμορφο. Και να κρατήσαμε μόνο, ναι, το κάτω σκάφος και ό,τι βλέπεις από εδώ και πάνω, σίδερα, ενισχύσεις, όλα αυτά να γίνει οι επενδύσεις, τα φτιάχνω εγώ με δύο εργάτες. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Λοιπόν, αν πριν από μερικά χρόνια μου λέγανε, παρότι είμαι κοντά στην εκκλησία, δηλαδή παρακολουθώ την εκκλησία... Πήγαινε να κάτσεις. Όχι πήγαινε να καθίσεις. Πήγαινε να μου λέγανε την απόδοση. Mm. Ξέρω εγώ, αύριο είναι η απόδοση. Ναι. Τώρα τι είναι η απόδοση? Τελικά μάθαμε ότι είναι όλη η Πασχαλινή η Θεία Λειτουργία,
προπαραμονή της αναλήψεως και πήγαμε και καταγράψαμε στον Άγιο Σάββα που ήταν ο επίσκοπος Κωνσταντινικίας ο Στέφανος. Πήγαμε στην Αγία Τριάδα του Βαθύ, εικόνες όμορφες, καταληκτικές. Ξανακούσαμε τους αναστάσιμους ύμνους. Γίνεται καλύμνος χωρίς τέτοιες εικόνες? Δεν γίνεται, έχει προσαρμοστεί πια. Μάλλον είναι στο πετσί μας είναι αυτή η θρησκευτικότητα. Ακριβώς. Όχι η θρησκοληψία. Θρησκευτικότητα. Άλλο τον άλλο τέλει. Τώρα, να σου πω, Μπέτη, ότι όταν βγήκα κάποια στιγμή από τον Άγιο Σάββα, είχε πια το σούρουπο. Προχωρήσει. Αλλά ήταν τέτοιες εικόνες. Με τα σύννεφα. Έβγαλες φωτογραφίες. Έβγαλα. Μπράβο. Έβγαλα φωτογραφίες. Δηλαδή. Και να μην θέλεις να βγάλεις φωτογραφίες. Απίστευτη υπόθεια. Τα εκκλησάκια γύρω από τον Άγιο Σάββα. Μια κατανοητική ατμόσφαιρα. Ναι, και όταν έχεις και αυτό το. Να μας αρέσει. Ναι. Να σ' αρέσει. Εμπνέεσαι. Εμπνέεσαι. Είναι γεγονός αυτό. Πάμε να τα δούμε. Πάμε. Την αναστολή από προσώπου του Θεού και η δίκαιη εσφανθεί τόσα. Δώσε μια εκκλησία στα προφέτα.
ζήστε και ειρήνευσου τη ζωή μου ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εμέ υπομένους οι δίκαιοι έως του ανταγωνάζει το ζώμα μας πάθο παρεσόντες η ανάξιμη δοξολογία προσφέρομεν η αφά. Oh.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ως περαιπαστού εκλάψας Χριστού.
Thank you.
Thank you.
τελειώσαμε, να σας θυμίσουμε ότι και αύριο θα μας βλέπετε από την ίδια συχνότητα της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ στις 5 η ώρα το απόγευμα, ενώ από τη Δευτέρα αλλάζουμε και πάμε στο TV Κόσμος, στη Ρόδο, στις 2 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου. Η συνεργασία μας είναι πολύ καλή με, την, ναι. με το ΔΙΡΑΣ, τη Δημοτική Τηλεόραση του Δήμου ΚΟ. Ολοκληρώνεται ολοκληρώθηκε εδώ. Με τον καλύτερο τρόπο. Και χωρίζουμε ναι. σαν φίλοι. Ε, βέβαια. Οπότε τα, γιατί τις ευχές μας και τις ευχαριστίες μας. Η τηλεόραση θέλει να κάνει τα δικά της, ναι. να αναβαθμίσει θα την είναι, εικόνα. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Ναι. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Να σας χαιρετήσουμε όλους, να σας ευχηθούμε να είστε πάρα πολύ καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και να προσέχετε. Να προσέχετε γιατί, από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, ο κορονοϊός δεν έχει φύγει. Αν προσέξουμε, θα τον διώξουμε. Ακριβώς. Να είστε χαρούμενοι. Να είστε καλά. Να είστε αισιόδοξοι. Να είστε πάντα μα πάντα χαμογελαστοί. Χαιρετισμούς στους καλοί μας όπου γης. Όπου γης. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Παράσταση γέλιου σε άλλη διάσταση φωνάζει μπορούμε μαζί. Μαρία, Ελένη και Γιώργο και Θεμέλη, ζωή μου μικρούλα, διόλου ανέμελη, Κανέλα, Κατίνα, Σκεφή, Αθηνό, Δώρε, το Κύριε διώχνω, κρατώ το μωρέ. Πανορμίτη και Πίτερ και Στέφανη, τη μοίρα μου βρίσκω σε σένα τον αφάνη. Φιλή μου, ψυχή μου, πλευρά μου περήφανη, εσύ που μου δίνεις φωνή. Στον άνεμο αφέθηκα και στη δική μου γνώμη ταξίδι μου. Άνασα μου, παρμύρα ωκεανού, το γέλιο σου ορεύτηκα σαν ακριβή συγγνώμη. Απόψε που άνοσανε σε σπίτι αλλού, απόψε που άνταμωσαμε σε σπίτι αλλού.